Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Ζακύνθου. Ακριβώς ενδιάμεσα σε δύο καταστήματα. Τον Αλέκτορα και τον Ντολτσελάτο. Ντολτσελάτο σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλό παγωτό και παγωτό soft γιαούρτι, αλλά και πολύ ωραία γλυκά από τούρτες, παγωτά μέχρι οτιδήποτε. Θα πάμε αργότερα, μόλις τελειώσουμε τη μαγειρική μας, μέσα για να σας δείξω όλες αυτές τις γεύσεις. Ένα τεράστιο ψυγείο με όλα τα καλά παγωτά από το Edelweiss, από εδώ δίπλα μας, από την Πάτρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως φτιάχνοντας εδώ δύο σπεσιαλιτέ που φτιάχνει το μαγαζί. Ο Αλέκτορας. Ένα αρνί στο φούρνο που βάζει και γίνεται χαμός. Θα μας τα πει σε λίγο και ο σεφ. Αλλά και ένα ψαρανεύρι που θα σας φτιάξω εγώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ας πάμε λίγο με το σεφ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στον Αλέκτορα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που είσαι μέλος συλλέσκης μας. Και με ένα τιμή μου, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς αυτό που θέλουμε από σένα είναι να μας δείξεις κάποιες ομορφιές που φτιάχνετε εδώ, κάποιες γευστικές ομορφιές που φτιάχνετε εδώ για τα μονοπάτια των γεύσεων, την εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα, σε επανάληψη στις 8 τη Δευτέρα, και τρέχει και ένας διαγωνισμός, μια τηλεόραση 26άρα. Όποιος μπει μέσα στο Facebook και πατήσει like, μπαίνει στην κλήρωση και στις 3 του μηνός, για κάποιες απονομές μεταλλείων που θα κάνουμε στο κτήμα Γαλλίνικο, θα δώσουμε και την τηλεόραση. Πολύ ωραία. Στο λέω τώρα, για να μπεις μέσα να κάνεις πολλά πολλά like, μήπως πάρεις εσύ την τηλεόραση. Και αυτό θα γίνει. Λοιπόν, τι καλό μας έχεις εδώ. Ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι που είναι το ψαρονέφρι και ας πούμε από εδώ μεριά. Βλέπω ένα φρεσκότατο αρνί. Ένα φρεσκότατο αρνί, ναι. Από τα ορεινά του νησιού μας. Τα υλικά, ναι, μας, τα κρεατικά μας είναι όλα μόνο ντόπια και από τα δικά μας μέρη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό, ωραία, έχουμε πει ότι κάθε φορά τα μονοπάτια των γεύσεων, όπου και αν πηγαίνει, δηλαδή σε οποιαδήποτε περιοχή και αν είναι, πρέπει να χρησιμοποιεί τα ντόπια προϊόντα. Έτσι, δηλαδή, πολύ καλό αυτό που είπες, ότι είναι από εδώ, από τα ορεινά. Και θέλω να μου εξηγήσεις, δηλαδή, είναι ένα αρνί, έχεις βάλει ένα μπουτάκι από τη βλέπω. Ένα μπουτάκι αρνί. Εδώ. Πατατούλες. Πατάτες και ντονάτες, βλέπω κομμένες όμορφες, ναι, ωραίες. Που θα συνοδεύσουμε το αρνάκι μας. Εκεί. Θα χρησιμοποιήσουμε απλά ελληνικά μυρωδικά, ώστε το αρνί μας να του δώσουμε μια άλλη ξεχωριστή γεύση. Γιάννη, μ' αρέσει ο Ανδρέας. Πολύ. Θα τον πάρω συμπαρουσιαστή. Ναι, τα λέει όμορφα. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, το εκεί τι μικρός, έχουμε, είπαμε. Έχουμε σκόρδο. Το έχεις από μικρός, γιατί τι, έπαιζε σε καμιά εκπομπή μικρός, ναι, και το ξέρουμε. Εσύ δεν το θυμάσαι. Α, εντάξει. Γιατί με περνάς 4 μέρες, ρε φίλε, πώς δεν το θυμάμαι. Βλέπεις. Εδώ. Φρεσκότατη ρίγανη. Ρίγανη. Όντως. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Εδώ. Αλάτι. Χοντρό αλάτι. Χοντρό αλάτι. Εδώ. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο, μέτριο κομμένο. Μαύρο. Μαύρο. Εδώ. Θυμάρι. Ναι, και δεντρολίβανο βλέπω. Δεντρολίβανο. Και θυμάρι. Οπότε, ναι, καλά. Το δεντρολίβανο ξέρω ότι είναι παντού στη Ζάκυνθο, έτσι. Και καλά κάνατε, αφού το έχετε και σε πολύ μεγάλη ποσότητα, για να μην το χρησιμοποιήσουμε. Εδώ τι είναι αυτό, ρε φίλε. Εδώ είναι το dressing που θα συνοδεύσει το. Ναι, πες μας μέσα τι βάζεις. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Είναι. Φρεσκότατο ελαιόλαδο. Ναι. Λεμόνι. Ναι. Και ελάχιστη δόση μουστάρδας. Πολύ αγάπη θέλει, και φροντίδα. Δεν θέλει να κρύψει τίποτα. Απλώς εντάξει, δεν το έχει κάνει πολλές φορές, γι' αυτό έτσι κοπιάζει λίγο. Stop. Οπότε έχουμε μουστάρδα, λεμόνι και ελαιόλαδο. Τίποτα άλλο, το έχει χτυπήσει καλά. Καλά. Μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πόση ώρα θέλει αυτό το φαγητό για να γίνει. Το φαγητό αυτό είναι στους 180 για μία τετάρτο μέχρι μία μισή ώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λέει 180 βαθμούς για την δικιά σας κουζίνα, θα βάλετε πάνω κάτω 180 και δεν θα υπολογίσετε μία ώρα και ένα τέταρτο, θα υπολογίσετε γύρω στις μία μισή ώρα. Έχουμε πει ότι η επαγγελματική φούρνη, η δική μας φούρνη, είναι λίγο διαφορετική και στο ψήσιμο και στο χρώμα και μπορούμε να τους φτιάξουμε έτσι ώστε να μας το βγάλουν το φαγητό ή πιο γρήγορα ή πολύ πιο αργά, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο σιγά. Οπότε εσείς πάνω κάτω 180 βαθμούς, βεβαίως σκεπασμένο από ό,τι ξέρω. Σκεπασμένο με λαδόκολλα. Σκεπασμένο. Και...
Και μετά, αφού το ξεσκεπάσετε, γύρω, αφήστε το ακόμα ένα τέταρτο για να πάρει το χρώμα του. Πάρει το χρώμα του, πολύ ωραία τα λέω, σεφ. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ θα σου δώσω ένα γαστρονόμ, ένα ταψάκι. Εσύ θα κάνεις όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή τι λέει, ότι θα το φτιάξεις, θα το πάρεις μετά, θα το πας στο φούρνο και αφού ετοιμάσω εγώ το ψαρονέφρι και μετά, θα μας το φέρεις να το δούμε πώς βγήκε, ρε φίλε. Να κόψω μια κομμάτια, φάμε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, σου δίνω το ταψάκι. Ωραία, ευχαριστώ. Και ξεκινάς όλη τη διαδικασία ακριβώς έτσι όπως την φτιάχνουν εδώ δίπλα, στον Αλέκτορ. Τι πράγμα, τι ψάχνεις. Για να κόψω. Τι θέλεις να κόψεις. Θέλω το αρνί μου να... Α, θες να το κόψεις. Ωραία. Ωραία, εδώ είσαι. Ωραία, ευχαριστώ. Οκ, okay. Λοιπόν, όπως είναι το μπουτάκι. Το μπουτάκι αυτό, μας, βέβαια, το μπουτάκι είναι... μας. Άκουσα με δύο λεπτά. Αυτό το, για πόσα άτομα είναι. Αυτό είναι 5 με... Εγώ θα το έλεγα 6 μεριδούλες. Οπότε ένα μπουτάκι για 6 άτομα είναι πάρα πολύ ωραία. Σε πάμε. Στην διαδικασία. Το χαρακώνεις. Χαρακώνουμε. Λοιπόν, δύο λεπτά σε παρακαλώ πολύ, γιατί μόλις πέρασα από το πλάνο μας. Κυρία Νίκη, για έλατε σας παρακαλώ πολύ λίγο εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σας. Χαρά μας, χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Τι όμορφιες, τι είναι αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι αυτά. Ξέρεις τι κάνουμε, κυρία Νίκη. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο πράγμα. Και ζεστά χαμόγελα. Τι πιο ωραίο πράγμα να περνάει μια όμορφη γυναίκα και να σου λέει καλό μήνα. Μα είναι δυνατόν να μην πάει καλά ο μήνας μας μετά. Να πάει καλά ο μήνας μας, γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί περιμένουμε επισκέπτες, γιατί πρέπει να δείχνουμε αυτά τα όμορφα, γιατί είσαστε εσείς που τα αναδεικνύετε. Τώρα θα τα φτιάξουμε αυτά. Τώρα θα τα φτιάξουμε, τώρα. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα. Ό,τι επιθυμείτε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Για τον Αλέκτορα εδώ, για όλους, ειδικά για εσάς. Θέλω να δώσεις πάρα πολλά χαιρετίσματα και ένα γλυκό φυλάκι από μένα στον πρόεδρο μας. Βεβαίως θα δώσω, θα μεταφέρω. Ξέρω ότι συνεργάζεστε καλές δουλειές και εκεί. Ναι, να είναι. Να έχει καλές δουλειές. Θα έχετε επιτυχίες. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα η Νίκη, όταν μας εύχεται κάτι, ειλικρινά πιάνει. Και την άλλη φορά μας ευχήθηκε πολλά πράγματα και πιάσαν όλα. Την ευχαριστούμε πολύ. Ας συνεχίσουμε τώρα εδώ. Συνεχίζουμε τη διαδικασία με τις μερίδες μας. Ωραία. Ώστε μετά να μπορούμε να το διαχειριστούμε να είναι οι μερίδες μας έτοιμες. Ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και θεατές. Όποιοι περνάνε από εδώ, αυτό που θέλουν να δουν πώς φτιάχνεται αυτό το αρνάκι που έχουμε εμείς. This is lamb, eh? Lamb from here. Συνεχίζουμε από την άλλη πλευρά. Ωραία. Δηλαδή εσύ τι κάνεις τώρα, το χαράζεις για να ψηθεί καλύτερα, τι... Για να ψηθεί ώστε τα, όλα μας τα μυρωδικά να περάσουν μέσα. Να περάσουν μέσα στο κρέας μας. Πολύ ωραία. Ώστε να έχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το έχει χαράξει. Το έχει χαράξει και από την κάτω μεριά και από την πάνω μεριά. Συνεχίζουμε εδώ το ταψάκι μας. Τώρα. Το ταψάκι. Βλέπετε, φρεσκότατο. Βάζεις πατατούλες μέσα, γύρω-γύρω. Ξέρεις, η πατάτα είναι ελληνικό φαγητό, δηλαδή το τρώμε παντού. Άμα έχει και ωραίο ελαιόλαδο και τα λοιπά, γίνεται μέσα στο φούρνο, τέλεια. Και το αλάτι, το πιπέρι, το βιβλιανίκο, τα αγαπημένα των Ελλήνων. Βέβαια. Πάντα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Στα περισσότερα φαγητά. Λοιπόν, πιπεριές. Τις πιπεριές μας, το οποίο θα δώσει ένα πολύ ωραίο και ξεχωριστό άρωμα. Και χρώμα. Και χρώμα. Βεβαίως και χρώμα. Χρησιμοποιείτε πιπεριές, χρησιμοποιείτε λαχανικά, εκτός από τις πατάτες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Okay. Και συνεχίζουμε. Αλάτι. Μην, καθόλου μην πες ότι είσαι μέσα στην κουζίνα και το κάνεις. Το όπως το κάνεις εσύ. Το είναι έτοιμο. Ναι. Είπαμε λάδι, λεμόνι και μουστάρδα. Βέβαια μουστάρδα το βάλετε λίγο, έτσι δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ. Δώστε το σε μένα αυτό. Ωραία, ευχαριστώ. Παιδιά. Γυρίζουμε το αρνάκι μας να πάρει και από εδώ πριν βεβαίως συνεχίσει η διαδικασία. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως. Μετά το αφήνω βαθύ. Βγάλε τα γάντια σου αν θέλεις. Ωραία. Ωραία. Δώστε σε μένα εκεί απέναντι. Ωραία. Τώρα συνεχίζεις με τα αλάτια σου και τα λίγα. Τώρα συνεχίζουμε τα αλάτια μας. Αλάτι. Το αλάτι που χρησιμοποιεί είναι λίγο χοντροκομμένο. Για τις θηρίες που μαγειρεύουν, προσοχή. Ναι. Σωστά. Συνεχίζουμε. Πιπέρι. Το πιπέρι, το πιπέρι και το αρνί είναι δύο πολύ καλοί φίλοι. Ναι, ναι, ναι. Και το τραβάει, έτσι.
μόνο που το βλέπετε, μόνο που το βλέπετε, λέτε τι πράγμα θα βγει μετά. Συνεχίζουμε με την ρίγανη. Φρεσκότατη ρίγανη δικιά μας. Πόσο περίπου δίνεται αρνί κάθε μέρα εδώ στον Αλέκτορα? Τουλάχιστον τώρα που είναι λίγο νωρίς ακόμη, είμαστε στο ένα αρνί. Στο ένα αρνί, ένα αρνί ολόκληρο δίνουν. Ένα αρνί ολόκληρο. Δηλαδή, αν αργότερα έρθει η σεζόν, πόσο θα δίνετε, κάτι τρία. Δούμε το κοπάδι, πόσο θα φτάσει το κοπάδι και συνεχίσουμε. Βαρέθηκε το, το σκορδάκι. Ωραία. Και η επόμενη κίνηση είναι το δέντρο Λίβανο. Ναι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται από την άλλη. Δεν χρειάζεται να το γυρίσεις. Από την άλλη πλευρά του αρνιού μας. Ναι, δεν χρειάζεται να το γυρίσεις, γιατί έτσι όπως είναι μου αρέσει. Εγώ τι κάνω όταν το βάλω κάτι στο φούρνο? Από ποια μεριά θέλω να βγει το φαγητό? Από την ανάποδη ή από την καλή? Από την καλή. Α, ωραία. Λοιπόν, οπότε τι κάνω? Αν θέλω μία ώρα και τρία τέταρτα και ένα τέταρτο για να ψηθεί, αφήνω μισή ώρα από την ανάποδη, από την ανάποδη. Και το βγάζω μετά από μισή ώρα και το γυρίζω, και το γυρίζω κανονικά. Οπότε δεν το πειράζω μετά το αρνί μου καθόλου. Όπως βγει με το ταψί, αφού είναι από την καλή μεριά, το αφήνω όπως είναι. Γι' αυτό σου είπα να μην το πειράξεις. Καταλαβες? Να, κάτι που έμαθες από τον παππού. Κι ας με περνάς τέσσερις μέρες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Από ό,τι ξέρω εδώ πέρα θα του βάλεις λίγο νερό, τι θα του βάλεις μέσα? Όχι, δεν θα του βάλουμε τίποτα. Τίποτα δεν θα του βάλεις, όπως έχουμε είναι. Έχουμε στο dressing συμπληρώσει το κατάλληλο νερό μέσα στο dressing και έχει δέσει η σάλτσα μας με όλο. Οπότε εδώ μας κράτησε ένα μυστικό, πολύ μικρό μυστικό. Στο λάδι, το λεμόνι και τη μουστάρδα δεν έβαλε μόνο αυτά, έβαλε και το νερό που χρειάζεται. Γι' αυτό τον ερώτησα, ώστε να μην μας... Συνήθως, τώρα πια οι νέοι σεφ δεν κρατάνε μυστικά. Αλλιώς δεν θα γίνει και κρεμώδες στο... Γιατί δεν μας το είπες όμως στην αρχή και πήγαινες να μας κρύψεις αυτό το μυστικό. Τέλος πάντων, εσείς αν νομίζετε ότι πρέπει να βάλετε λίγο νεράκι ακόμα, προσθέστε. Το αρνί μας είναι έτοιμο για το φούρνο. Okay. Τι κάνουμε τώρα εδώ, λαδόκολα? Λαδόκολα. Γιατί το αλουμινόχαρτο απαγορεύεται. Θα το λέω και θα το λέω συνέχεια. Το αλουμινόχαρτο απαγορεύεται. Βάλτε μία λαδόκολα, είναι απλό. Τυλίξτε τη λαδόκολα γύρω-γύρω και βάλτε το στο φαγητό, το φαγητό στο φούρνο. Μην ξεχνάμε ότι τα παλιά τα χρόνια αυτό που μαγειρεύανε ήταν να τυλίγουν τα αρνιά μέσα σε μία λαδόκολα με λίγο ελαιόλαδο. Και όλα τα άλλα μπαχαρικά. Και από εκεί και πέρα έβγαινε νοστιμότατο. Γιατί δεν έχανε τις ουσίες μέσα από τη λαδόκολα το φαγητό. Λοιπόν, φίλε, θα το πάρεις και θα πάει να το βάλεις στο φούρνο. Βεβαίως ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μπορεί να περιμένει μία ώρα και ένα τέταρτο. Εμείς έχουμε ήδη προψήσει ένα αρνάκι μαζί με τις πατατούλες του κτλ. Εμένα θα μου δώσεις όμως χρόνο να φτιάξω το ψαρονεύρι που μου έχεις φέρει με τα μανιτάρια. Και επιστρέφουμε με το αρνί. Και όταν σε φωνάξω, κάνε τη δουλειά σου μέσα, γιατί περιμένετε πολύ κόσμο εδώ πέρα, βλέπω. 150 άτομα περιμένετε, πόσα περιμένετε? Μια συνηθισμένη μέρα του Αλέκτορα. Θα θυμηθείτε ότι ετούτον εδώ πέρα θα τον πάρω στην παρουσιαστή μου. Λοιπόν, το παίρνεις και φεύγεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ που ήσουν εδώ μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε αυτή τη μικρή διακοπή που είχαμε, που έχουμε στείλει τα αρνί μέσα και πριν ξεκινήσω εγώ με το ψαρονέφρι, θέλω εδώ με τον Γιώργο να πούμε 2-3 κουβεντούλες, έτσι, να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Γιώργο, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για το νέο σου μαγαζί. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ένα πανέμορφο μαγαζί που εύχομαι να έχει ένα καλό δρόμο, να προχωρήσει καλά και σίγουρα θα σκίσει, γιατί έχεις και καλή γεύση. Αλλά το έχεις φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Πες μας λίγα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσουμε από τον Ποπολάρο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο παλιό σου μαγαζί, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε το μέρος μας. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Υποχρέωση δικιά μας ήταν να έρθουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι φίλος και δεύτερον γιατί έχεις πάρα πολύ ωραία μαγαζιά. Προσπαθούμε. Τα μαγαζιά είναι η ζωή μας. Περνάμε 80% του χρόνου μας μέσα στις επιχειρήσεις μας και είναι η ζωή μας. Ζούμε με αυτό. Σας βλέπω, γιατί και ο μπαμπάς και εσύ και η μαμά είσαστε, και η γυναίκα σου βεβαίως, την βλέπω συνέχεια. Όλη η οικογένεια. Είσαστε συνέχεια μέσα στα μαγαζιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ 20 ώρες το 24ωρο, κύριε Αξιώτη. 20 ώρες το 24ωρο. 20 ώρες το 24ωρο. Εντάξει, όταν κουράζεσαι όμως κάποια στιγμή θέλεις την ηρεμία σου, θέλεις κάπου. Γι' αυτό είναι και η οικογενειακή επιχείρηση, ώστε να μπορεί κάποιος άλλος να αντικαταστεί κάποιον άλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι, κύριε Αξιώτη, πάρα πολύ δύσκολες αυτές τις δουλειές. Πάρα πολύ.
Αν δεν είσαι απάνω κάθε στιγμή και λεπτό, το λάθος είναι πολύ εύκολο να γίνει. Βέβαια. Και ένα λάθος που θα γίνει δεν μαζεύεται μετά εύκολα. Πες μου λίγο για τον Ποπολάρο. Από πότε είναι αυτό το μαγαζί που ακούγεται παντού? Πάμε στην Ξάνθη και όταν λέμε Ζάκυνθο, γυρίζουν και μας λένε: α, έχουμε πάει στον Ποπολάρο. Γιατί είχαν έρθει εκδρομή εδώ και εκεί που πήγανε ήταν στον Ποπολάρο. Πες μας λίγα για τον Ποπολάρο. Ο Ποπολάρος, κοιτάξτε, είναι από το 1990 στη Ζάκυνθο. 1990. Έχουμε ανοίξει. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Εγώ τότε ήμουν 12 χρονών. Την ξεκίνησε ο μπαμπάς μου. Και συνεχίζουμε τώρα ακόμη. Απλώς δουλεύαμε και δουλεύουμε σε όλα τα μαγαζιά με αγνά υλικά. Αγνό φαγητό, τίποτα το πολύ περίεργο και το κάτι σπουδαίο. Απλά ντόπια και καλές γεύσεις, τίποτα άλλο. Ναι, μα είδαμε και το αρνί προηγουμένως που φτιάξαμε εδώ και πήγε μέσα στο φούρνο. Ο Ανδρέας γύρισε και είπε ότι είναι από την Ορεινή, εδώ από πάνω. Το 90% των πραγμάτων, των υλικών είναι από τον Κυλιωμένο, από το χωριό μου. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό, να μπορείς να υποστηρίζεις τον τόπο που είσαι. Γιατί και ο τόπος σε υποστηρίζει. Βέβαια. Έτσι. Ξεκινάμε από ψωμί, ζυμωμένο σε φούρνο με ξύλα στο χέρι. Κάποιοι με κοροϊδεύουν. Σε ποιον, τους λέω ότι... από πού το παίρνουν? Στο Κυλιωμένο, στο χωριό μου. Το σιτάρι το παίρνει ακόμα μπαμπάς, ο μπαμπάς ακόμη. Μάλιστα. Έτσι, ακόμη. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία και οι γεύσεις οι ωραίες. Κάποιοι γυρνάνε και μου λένε: φίλε μου, μας κοροϊδεύεις. Και μου πιάνουν γέλια, δεν ξέρω να απαντήσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ζυμώνεται σε φούρνο με ξύλα στο χέρι, λέει. Δεν πειράζει. Αποκλείεται. Το τρώει όμως το ψωμί, είναι νόστιμο. Σαν τρελή όλοι. Μα τότε. Οπότε από τη στιγμή που το τρώει, πάει να πει ότι του αρέσει. Οπότε η συνταγή είναι σωστή. Και το ξύλο και το σιτάρι και όλα. Για πες μας άλλο λίγο για τον Ποπολάρο, τι κάνετε τώρα εκεί πέρα, είσαστε ανοιχτοί. Στο Ποπολάρο δουλεύουμε χειμώνα καλοκαίρι. Μπράβο. Τώρα ξεκινάμε από αυτή την Παρασκευή. Στην αυλή έξω με ζακυθινές καντάδες. Αχα. Ναι, είναι γνωστό το Ποπολάρος για τις καντάδες του. Είναι... Και το χειμώνα, επειδή οι ζακυθινοί δεν είμαστε τόσο πολύ τις καντάδες το χειμώνα, θέλουμε πιο πολύ διασκέδαση, το έχουμε πιο λαϊκό πρόγραμμα. Αλλά το καλοκαίρι μόνο καντάδα. Μόνο καντάδα. Παράδοση 100%. 100%. Και ωραία νόστιμα φαγητά από τη μαμά. Η μαμά. Θέλω να το λες αυτό, γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με το φαγητό της μαμάς. Και εσύ και εγώ και όλοι μας. Και το καλύτερο φαγητό πάντα, ο καλύτερος σεφ να το φτιάξει, δεν μπορεί να πιάσει ποτέ τη μαμά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί, ξέρεις για ποιο λόγο, μωρό Γιώργο? Τι βάζει αγάπη. Σε αυτό που μαγειρεύει βάζει αγάπη. Λοιπόν, για πες μου τώρα για αυτό εδώ, δίπλα. Για τον Αλέκτορα. Για τον Αλέκτορα. Το 2013 ανοίξαμε τον Αλέκτο. Καλοκαίρι. Είμαστε τώρα 4 χρόνια πάμε. Δόξα ο Θεός. Έτσι με τις ίδιες συνταγές. Όχι, δόξα ο Θεός. Να βάλεις και δύο αρμαθιές κόρδα. Γιατί ο Αλέκτορας πάει τόσο καλά που δεν μπορείς να φανταστείς. Βεβαίως εσύ το ξέρεις από τις πράξεις σου. Αλλά γενικά η Ζάκυνθος, το μόνο όνομα που ακούς για το κέντρο είναι Αλέκτο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δόξα ο Θεός, πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχεις ποιότητα. Γιατί έκανα μια πολύ μικρή εκπομπή για την Ατάσα και για το Διονύση, για τη χαμηλή πτήση. Και έχεις ένα μυστικό που δεν μας το λες. Με αυτά τα καβούρια, τα τεράστια. Κύριε Αξιώτη, κοίτα τι γίνεται. Ή θα το πεις τώρα που δεν μας ακούει κανένας, ή δεν ξέρω τι θα κάνει. Κράτησε το δικό σου. Ο συνδυασμός ο Ποπολάρος με τον Αλέκτορ, τι γίνεται? Ότι στον Ποπολάρο δουλεύουμε με κάποιους Έλληνες, ναι, φίλους, ζακυθινούς. Ωραία. Εδώ όμως τι γίνεται? Ναι. Τυχαίνει και έρχεται μια παρέα που είναι Γάλλοι. Άλλη παρέα που είναι Ρώσοι. Έλα λίγο πιο κοντά μου, ναι. Δηλαδή δουλεύουμε με όλο τον κόσμο. Και με τους Έλληνες. Βέβαια, και με τους Έλληνες. Του Ποπολάρου που πηγαίνουν το χειμώνα εκεί. Εννοείται, δεν ζητάω. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι ζητάνε κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Τώρα οι σκαφάτοι, οι φίλοι μας που είμαστε κοντά στο λιμάνι, ζητάνε θαλασσινά. Και περίεργα θαλασσινά. Γιατί μια τσιπούρα και ένα λαβράκι μπορεί να το φάνε οπουδήποτε. Α, ναι, ναι, όχι, όχι. Παράξενα, ναι. Γιατί λοιπόν, θυμάμαι μια δόση, μου είχε ζητήσει ένα πολύ μεγάλο ροφό. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε, συγγνώμη. Ναι. Αλλά αυτά τα 20 κιλά ροφό που μου ζήταγε, πόσα άτομα θα τον τρώγανε εδώ πέρα, αν είναι δυνατόν? Ναι, 10 άτομα. Και θέλουν 20 κιλά ροφό. 20 κιλά ροφό, πότε τον βρούμε, ξέρει, μόνο με παραγγελία. Εκείνη την ώρα που στο ζητάνε, είναι δύσκολο να τον βρούμε. Συνεργαζόμαστε με κάποια καίκια εδώ στην πόλη που μα προμηθεύουν. Απλώ τι ζητάνε? Ξένοι που έρχονται εδώ στο νησί, κάτι το διαφορετικό. Κάτι το διαφορετικό, κύριε Αξιώτη, έχουμε ελληνικό σούσι. Ελληνικό σούσι. Πες μας τι είναι το ελληνικό σούσι, γιατί είναι παραξηγημένο. Το ελληνικό σούσι είναι ψάρι παστό. Είναι παστωμένο ψάρι, το οποίο είναι καταπληκτικός μεζές. Καταπληκτικός μεζές. Κάποιος που δεν το ξέρει, λέει σούσι θα φάω, αλλά αν το δοκιμάσει, κύριε Αξιώτη, δεν υπάρχει. Την άλλη φορά. Και δεν νομίζω να το έχετε φάει κάπου αλλού.
Ελληνικό σούσι. Εδώ δεν έχουμε. Τώρα τα βασιλικά. Τα καβούρια που. Τα βασιλικά καβούρια. Και από πού τα παίρνει. Τα βασιλικά καβούρια δεν θα σου πω πού τα παίρνω. Δεν μας είναι κάτι το οποίο όποιο το δοκιμάσει δεν ξανατρώει ποτέ αστακό. Γιατί το αστακό δεν τρώγεται προ το βασιλικό καβούρι. Ναι, είναι κάτι που. Όταν το βάζει στο στόμα σου, νιώθει. Εγώ δεν το. Άλλη γεύση. Κοίταξε η κυρία απέναντι. Πήρα το παγωτάκι. Γεια σα. Παγωτάκι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για πε μου. Να είστε καλά επίση. Α φύγουμε από τον Αλέκτορα και να σου πω για κάτι. Ο σεφ είναι πολύ καλό. Άμα δεν είναι καλό, εγώ είμαι λίγο περίεργο στο φαγητό και έξω, το ξέρετε πολύ. Δεν είσαι μόνο περίεργο. Είμαι λίγο απαιτητικό. Δεν είσαι μόνο περίεργο. Εντάξει, έκατσε 5 χρόνια δίπλα από τη μαμά. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Είδες, αυτά πρέπει να τα λέμε γιατί είπαμε πάντα έτσι. Η μαμά είναι μαμά. Έτσι. Είναι κάποια φαγητά που φτιάχνει η μαμά από το οποίο. Α φύγουμε τώρα από εδώ και α πάμε δίπλα. Ντολτσελάτο. Τι σημαίνει. Ντολτσελάτο. Στο ντολτσελάτο εδώ έχουμε παγωτό, φρέσκο παγωτό και γλυκό. Ναι. Και όταν λέμε φρέσκο παγωτό, είναι με γάλα ελληνικό 100%. Όχι σκόνη. Τέλος. Όχι σκόνη. Μάλιστα. Γάλα. Γάλα. Ποιότητα Α, πιστεύουμε. Πόσα χρόνια είναι αυτό το μαγαζί. Το μαγαζί δεν είναι χρόνια, είναι μέρες. Είναι μέρες, κύριε Αξιώτη μου. Μέρες. Εγώ το ξέρω. Την προηγούμενη Τετάρτη άνοιξε. Δεν έχει κάνει εγγένεια ακόμα, φανταστείτε. Αλλά πάει τόσο καλά που εγώ νόμιζα ότι δεν χρειάζεται να κάνει εγγένεια. Κάντε το χειμώνα. Για να μαζέψει τον κόσμο που χρειάζονται. Αν σκεφτείτε ότι σε 10 μέρες στήθηκε το μαγαζί και άνοιξε, τι να προλάβουμε τα εγγένεια. Εδώ, κύριε Αξιώτη, δεν έχουμε καταλόγους ακόμη. Καλή επιτυχία. Όλα θα έρθουν, Γιώργο. Όλα θα έρθουν. Θέληση μόνο χρειάζεται και όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους. Βλέπω ότι έχεις φέρει Edelweiss. Μία από τις καλύτερες εταιρείες είναι η Edelweiss. Δεν υπάρχει στο νησί. Όχι. Το έχεις σε αποκλειστικότητα. Βέβαια, αποκλειστικότητα. Πώς θα πας με τον Πατρινό, πώς θα πας με τον Edelweiss. Λοιπόν, άκουγα, αλλά άμα δεις, κύριε Αξιώτη, δεν μπορεί να βγάλεις το συμπέρασμα. Ξέρω, έχεις κάνει ένα ταξίδι απέναντι. Πήγα, γνώρισα τους δύο καταπληκτικοί άνθρωποι επαγγελματίες 100%. Τους ξέρω γιατί έκανα στην Πάτρα και τους ξέρω. Τους μίλησα και τους είπα 5 πράγματα έτσι, αγνά και ανθρώπινα. Ναι. Για να συνεργαστώ θέλω ποιότητα, συνέπεια και να δω και τα προϊόντα σας. Και καλή συνεργασία. Είναι πολύ βασικό γιατί αν εσένα αυτή τη στιγμή σου τελειώσει η βανίλια και δεν έχεις να δώσεις τον πελάτη γιατί για τον ΑΒ λόγο δεν έχει έρθει. Δεν στο έχει στείλει μάλλον από απέναντι, αυτό κάνει κακό σε σένα. Έχουμε 60 γεύσεις παγωτού. 60! 60 γεύσεις διαφορετικές, αλλάζουν συνέχεια γεύσεις. Θα περάσουμε μετά μέσα να δοκιμάσουμε. Το οποίο δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, γεμίζουν τα ψυγεία παγωτό. Το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεμείνουμε. Έχουμε αποθήκες μέσα. Δευτέρα και Παρασκευή 60 κιλά, δηλαδή αν το πάμε. Όχι 60 κιλά. 60 γεύσεις, να το πούμε από 30 κιλά, 3-6-18. Δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα φέρνει 3 τόνους παγωτό. Μας τρέλανε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ακόμα δεν άνοιξε το μαγαζί και καταναλώνει περίπου 3 τόνους παγωτό. Δηλαδή, είναι αρχή, κύριε Αξιώτη. Πού θα φτάσεις. Είναι αρχή και όλοι δοκιμάζουν, κύριε Αξιώτη. Να σου πω κάτι τώρα. Αλλά ξανά δηλαδή, πάλι την άλλη μέρα. Ναι, αυτό γυρίζω και σου λέω ότι. Δηλαδή, τώρα. Εντάξει, ας μην τρώμε τίποτα άλλο, ας τρώμε μόνο Edelweiss. Για να τους φτάσουμε τους 5 τόνους. Είναι κάτι το γλυκό. Και το παγωτό είναι κάτι που πάει στο. Καλά, το καλοκαίρι όμως δεν φας παγωτό. Το οποίο. Το καλό έτσι είναι. Λοιπόν, σαν να το έχετε πάει το καλό. Να σου πω κάτι. Μετά εγώ θα περάσω από εκεί να δοκιμάσω και τις 60 γεύσεις. Το λέω να το ξέρεις. 60 δεν είστε μέρες τώρα, αν είστε μέρες. 40. 40 γεύσεις. 40 γεύσεις. 40 γεύσεις θα τις δοκιμάσω. Με ένα μικρό κουταλάκι θα δοκιμάσω συνέχεια εγώ. Θα δείτε τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, Γιώργο μου, πες μου, δώσε μας μια ευχή. Όχι για τα μονοπάτια των γεύσεων, δώσε μας μια ευχή για τη ζωή μας. Μια ευχή. Να έχετε υγεία. Και να μπορείτε να συνεχίσετε το έργο που κάνετε. Γιατί νομίζω είναι αξιόλογο αυτό που κάνετε και χρειάζεται να ευχηθώ. Εγώ θέλω να ευχηθώ για σένα. Αυτό τίποτα άλλο. Για σένα, για τον μπαμπά, τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και για όλους την οικογένεια, ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή μου, ό,τι καλύτερο και οτιδήποτε χρειαστείς, εμείς είμαστε κοντά σου. Αυτό το ξέρεις, έτσι. Το ξέρω και είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω λίγο τη μαγειρική μου. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αργότερα όταν θα τρώμε παρέα. Και εμείς συνεχίζουμε το έργο μας. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Ο Γιώργος. Να είστε καλά. Ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας στη Ζάκυνθο θα μας έχει υποστηρίξει και το ανταποδίδουμε κι εμείς. Και θα είμαστε πάντα φίλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά.